Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και απόψε, καθαρά Δευτέρα, στην εκπομπή Αστυνομία και Κοινωνία. Καλή Σαρακοστή σε όλους και όλες. Εδώ λοιπόν εμείς πιστοί στο ραντεβού μας και έχουμε και ακόμη μια αιτία απόψε, κυρίες και κύριοι, να πούμε χρόνια πολλά. Λίγο αργότερα βέβαια από την ημερομηνία που γιορτάστηκε η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, θα πούμε χρόνια πολλά στις γυναίκες, καθώς απόψε η εκπομπή είναι αφιερωμένη ακριβώς σε εκείνες. 8 Μαρτίου λοιπόν ήταν η Παγκόσμια ημέρα γυναίκας. Γι' αυτό και εμείς έχουμε επιλέξει τρεις κυρίες, τρεις δραστήριες κυρίες, που αποδεικνύουν με κάθε τρόπο ότι μπορούν να είναι το ίδιο ισχυρές με τους άντρες. Βέβαια, πάντα στο πλαίσιο της ισότητας των δύο φύλων. Περνάω αμέσως να σας παρουσιάσω τις προσκεκλημένες μας. Στην παρέα μας η κυρία Μαριάνθη Καφετζή, υποψήφια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στον Βόρειο Τομέα. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε και χρόνια πολλά και για την ημέρα και για τη γιορτή. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλώς σας βρήκα. Βιάζεστε λιγάκι, ακόμα περιμένουμε από τον πρόεδρο την ανακοίνωση των υποψηφιωτήτων. Μάλιστα, εντάξει. Σας ευχαριστώ πολύ για την είδηση. Ίσως. Να είσαστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ που είστε εδώ. Στην παρέα μας εκεί η κυρία Γιώτα Γιαννάκου, πρώην πρόεδρος της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Αχαρνών και υποψήφια δημοτική σύμβουλος με την παράταξη 10 και υποψήφιο τον Χάρη Δαμάσκο. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε και ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ κυρία Μίτζια για την πρόσκληση. Ευχόμαστε χρόνια πολλά και καλή Σαρακοστή σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά, χρόνια πολλά. Υποψήφια εννοούμε στο Δήμο Αχαρνών, έτσι. Ναι, στο Δήμο Αχαρνών με επικεφαλής υποψήφιο δήμαρχο τον κύριο Χάρη Δαμάσκο. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Και θα κλείσουμε τη συντροφιά μας με την οικοδέσποινα σε εισαγωγικά της εκπομπής, μιας και είμαστε η εκπομπή της ΠΟΑΣΥ. Είναι η κυρία Σοφία Σημεωνίδου, αστυνομικός και συνδικαλίστρια στην Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων της Δυτικής Αττικής. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες. Καλή Σαρακοστή. Καλή Σαρακοστή και χρόνια πολλά. Όπως είπα λοιπόν, έχουμε μια ωραία ευκαιρία να μιλήσουμε για την γυναίκα, για το ρόλο της στην κοινωνία, για το ρόλο της στα διάφορα επαγγέλματα που επιλέγει. Έχει και πολλούς ρόλους άλλωστε το φίλο μας, καθώς καλούμαστε να είμαστε και μητέρες και σύζυγοι και πολλά ακόμη. Θα ήθελα όμως, κυρία Μαριάνθη Καφετζή, να ξεκινήσουμε έτσι λίγο με τον λόγο που γιορτάζουμε αυτήν την ημέρα, που τιμούμε τις γυναίκες. Να σας πω, κάποια στιγμή με έβρισκε αντίθετη η γιορτή της γυναίκας. Όχι ότι δεν θεωρώ ότι πρέπει η γυναίκα να τιμάται, αλλά από την άλλη πάντα έλεγα ότι η γυναίκα δεν είμαστε κάτι διαφορετικό από τους άντρες. Βέβαια, αν αναλογιστούμε ότι το 1857 γυναίκες εργάτριες στην κλωστοϊφατουργία στη Νέα Υόρκη αποφάσισαν να βγουν έξω και να διεκδικήσουν με αγώνες τα δικαιώματά τους στον εργασιακό χώρο, έχουμε χρέος να τιμήσουμε αυτούς τους αγώνες. Όταν λοιπόν η γιορτή της γυναίκας γίνεται μια εμπορική γιορτή, όπως είναι το Αγίου Βαλεντίνου και τόσες άλλες γιορτές, και θεωρούμε ότι είναι μια βραδιά για να βγούμε έξω, να περάσουμε με τις φίλες μας, κάπου χάνει την αξία της η συγκεκριμένη γιορτή. Η γιορτή αυτή τιμά αγώνες πραγματικούς που δώσανε γυναίκες στο να κατακτήσουν τόσο εργασιακά, μισθολογικά, οικογενειακά, αν θέλετε, δικαιώματα που ακόμα σε πολλές χώρες, ειδικά του τρίτου κόσμου, δεν έχουμε καταφέρει οι γυναίκες να τα κατακτήσουν αυτά τα δικαιώματά τους. Άρα είναι μια μέρα πολύ σημαντική, αλλά πάντα υπό το πρίσμα ότι τιμάμε τους αγώνες απλών, συνηθισμένων, καθημερινών γυναικών για να διεκδικήσουν το αυτονόητο. Να διεκδικήσουν δηλαδή την ισότητα στον εργασιακό και κοινωνικό χώρο. Έτσι είναι και θα ήθελα και τη δική σας άποψη, κυρία Γιαννάκου. Αισθάνεστε ότι πραγματικά ενδεχομένως να χάνεται ο συμβολισμός σε αυτό το εμπορικό πλαίσιο της συγκεκριμένης γιορτής? Να πούμε ότι υπάρχουν εκατοντάδες παγκόσμιες ημέρες. Μία από αυτές είναι και η Παγκόσμια ημέρα 8 Μαρτίου που γιορτάζουμε τη γυναίκα. Είναι μία γιορτή την οποία την τιμούν οι γυναίκες, έχει πολύ μεγάλη απήχηση στο γυναικείο πληθυσμό. Ίσως είναι μία μέρα που την αφιερώνουν στον εαυτό τους, μία μέρα που θέλουν να βγουν με τις φίλες τους, να πούν δύο κουβέντες, να την αφιερώσουν στο γυναικείο φίλο, γιατί με την καθημερινότητα είναι πολύ δύσκολο ακόμα και με τις φίλες μας να βρεθούμε. Και φυσικά είναι μία μέρα που είναι ευκαιρία να τιμήσουμε τη γυναίκα, τη δύναμη της γυναίκας, αλλά και την πολύπλευρη προσφορά της στην κοινωνία. Βεβαίως, να αποδώσουμε και φόρο τιμής στις γυναίκες εκείνες που αγωνίστηκαν, εναντιώθηκαν, επαναστάτησαν σε καθαρά
και αυστηρά ανδροκρατικές κοινωνίες και κατάφεραν αυτά που, όπως είπε και η κυρία Καφετζή, να τα θεωρούμε σήμερα δεδομένα, το δικαίωμα της ψήφου, την ισότητα των δύο φύλων και την δυνατότητα να έχουν οι γυναίκες πρωτοβουλία και συμμετοχή σε όλο το φάσμα της κοινωνίας. Έτσι είναι. Κυρία Σημεωνίδου, έρχομαι σε εσάς. Θα ήθελα και το δικό σας σχόλιο. Είστε και μία γυναίκα που έχετε επιλέξει να κάνετε μία μάχημη δουλειά. Ακριβώς. Θα το δούμε και στην πορεία βέβαια. Αλλά θα ήθελα και το δικό σας σχόλιο για τον συμβολισμό. Σήμερα είναι μία μέρα μνήμης. Είναι μία μέρα μνήμης των γυναικών οι οποίες εναντιώθηκαν, βγήκαν στους δρόμους και αγωνίστηκαν. Αγωνίστηκαν για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Ξέρετε, η γυναίκα διαχρονικά υπήρξε αγωνίστρια. Ακόμα και σήμερα όμως αγωνίζεται. Αγωνίζεται για την ισότιμη μεταχείριση μεταξύ των ανδρών και των γυναικών. Μια διεκδίκηση η οποία ακόμα και στις μέρες μας είναι επιτακτική, η οποία χρήζει αντιμετώπισης στο δυτικό πολιτισμό. Παρόλη την ύπαρξη νόμων, παρατηρούμε καθημερινά παραβίαση και καταπάτηση των δικαιωμάτων αυτών και η αντιμετώπιση ολοένα και περισσότερο χρήζει αντιμετώπισης. Πολύ σωστά. Οπότε, παρότι ενδεχομένως να έχει γίνει λίγο εμπορική αυτή η γιορτή, αντιλαμβανόμαστε ότι ο συμβολισμός δεν μπορεί να χαθεί, γιατί όπως είπατε, κυρία Καφετζή, και οι δύο κυρίες της παρέας, δεν γίνεται να ξεχνάμε γιατί οδηγηθήκαμε τέλος πάντων σε αυτήν στην οριστικοποίηση αυτής της ημέρας, της Παγκόσμιας ημέρας. Πολλές γυναίκες έδωσαν μάχη. Να δούμε όμως γενικά την σύγχρονη γυναίκα και τη θέση της στην κοινωνία, στο εργασιακό περιβάλλον και στην πολιτική. Θα ξεκινήσω με εσάς, κυρία Καφετζή, που είστε και μια μάχημη πολιτικός. Και θα ήθελα να μου πείτε έτσι πώς αντιλαμβάνεστε τη θέση της γυναίκας στη σύγχρονη κοινωνία. Κοιτάξτε, η γυναίκα δυστυχώς ακόμα και σήμερα είναι υποχρεωμένη να δώσει μία μάχη για να αποδείξει σε όλη την κοινωνία ότι είναι το ίδιο ικανή με έναν άντρα. Θα μου πείτε αυτό φταίνε μόνο οι άντρες, φταίει η κοινωνία. Φταίμε κι εμείς οι ίδιες οι γυναίκες. Γιατί αυτό που παρατηρώ είναι ότι υπάρχουν γυναίκες οι οποίες θα σταθούν. Θα τρέξουν, θα συμπονέσουν τις γυναίκες που θεωρούν ότι υστερούν έναντι των ιδίων. Mm-hmm. Όταν υπάρχει μια γυναίκα ισότιμη με αυτές, κάποιες φορές, και ειδικά στους χώρους της πολιτικής, στον εργασιακό, η μία θα πολεμήσει την άλλη. Και θα την πολεμήσει ίσως και με άσχημο τρόπο. Οπότε έχω την αίσθηση ότι οι ίδιες κάπου απομειώνουμε το ρόλο μας και τη θέση μας. Εξάλλου αυτό φαίνεται από τα υψηλά στελέχη των επιχειρήσεων. Στις εταιρείες και στο δημόσιο τομέα, γυναίκες θα δούμε ότι στην πυραμίδα, όπως ανεβαίνουμε, όλο και μειώνεται ο αριθμός των γυναικών, με αποκορύφωση στο top, στην πάνω-πάνω θέση του CEO, του Γενικού Διευθυντή, θα δούμε πολύ μικρότερα ποσοστά γυναικών έναντι ανδρών. Ενώ πιο κάτω στις στελεχειακές θέσεις θα δούμε πιο πολλές γυναίκες. Αυτό κάτι δείχνει. Δηλαδή, η γυναίκα τη χρειαζόμαστε μέσα στις εταιρείες, μέσα στην πολιτική ίσως, που μπορεί να στελεχώνουν από πίσω τα γραφεία, αλλά σαν γυναίκες, ποσοστό γυναικών, μέσα στην πολιτική, μέσα στις εταιρείες, φτάνουμε πολύ πιο λίγες να είμαστε στις ανώτερες θέσεις. Και άντε και φτάσαμε. Έχουμε ιδέα μισθολογικά. Μισθολογικά η γυναίκα σε σχέση με τον άντρα παίρνει σχεδόν τα μισά στις πολύ υψηλές θέσεις, στις διευθυντικές και ανωτέρων στελεχών. Δηλαδή υπάρχει μια έρευνα που δείχνει ότι μπορεί στις θέσεις που ένας άντρας θα πάρει μέσω όρο 4.800 ευρώ, η γυναίκα αντίστοιχα να πάρει 2.500 ευρώ για την ίδια θέση. Αυτό δεν είναι μια κοινωνική αδικία? Γιατί η γυναίκα που μπορεί να προσφέρει τα ίδια, να είναι η ίδια θέση, να φτάνει να παίρνει το μισό μισθό από ό,τι ο άνδρας? Στην πολιτική, γιατί να χρειάζεται η ποσόστοση για να κρατήσουμε μια ισορροπία? Στα διοικητικά συμβούλια των εταιριών, αν παρατηρήσουμε και δούμε τις έρευνες, είναι πολύ μικρό το ποσοστό των γυναικών που συμμετέχουν. Δεν είναι ότι οι ίδιες δεν θέλουν, δεν τους δίνεται η δυνατότητα να μπουν. Εγώ θα επιτρέψτε μου να πω ότι ενδεχομένως και να υπάρχουν γυναίκες, λίγες γυναίκες, οι οποίες να έχουν τα φόντα και την διάθεση και το δυναμισμό και την κατάλληλη ψυχική ισορροπία για να διεκδικήσουν υψηλές θέσεις. Νομίζω δηλαδή ότι και οι γυναίκες ίσως φοβούνται να διεκδικήσουν παρόμοιες θέσεις με αυτές που κατέχουν οι άντρες.
Ακόμα και αυτό, αν συμβαίνει, δηλαδή, θα πρέπει να καταφέρουμε να το αλλάξουμε. Μέσα από την οικογένειά μας, από τις κόρες μας πώς τις μεγαλώνουμε, μέσα από την κοινωνία, μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα. Και εδώ έχουμε και την αγαπητή φίλη που είναι και εκπαιδευτικός. Οπότε νομίζω ότι όλο αυτό είναι κάτι που πρέπει να το καλλιεργήσουμε στα παιδιά μας. Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο φύλων. Και μάλιστα υπάρχει έρευνα που δείχνει ότι εταιρείες που έχουν περισσότερες γυναίκες από ό,τι άνδρες έχουν 20% καλύτερη, είναι πιο αποτελεσματική και μεγαλύτερη παραγωγικότητα. Μα τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους. Μάλιστα. Άρα να δώσουμε την ευκαιρία στις γυναίκες και ίση ευκαιρία με ίδιο μισολογικό αντίκρισμα. Ότι πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα και να εξυγχρονιστούμε ακόμα περισσότερο σε αυτά τα θέματα σαν χώρα είναι μια πραγματικότητα και ελπίζω να συμβεί. Και δυστυχώς η κρίση, αν δούμε, έπληξε πάλι πιο πολύ τις γυναίκες από τους άντρες. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, αλλά τα στοιχεία αυτό δείχνουν. Κυρία Γιαννάκου, επιτρέψτε μου να πάω πρώτα στην κυρία Σημεωνίδου και να κλείσω με την δική σας τοποθέτηση. Κυρία Σημεωνίδου, εσείς που είστε μεταξύ αστυνομικών και ανδρών και γυναικών, θα ήθελα να μου πείτε πώς πιστεύετε ότι αντιμετωπίζεται η γυναίκα και στο δικό σας σώμα, αλλά και γενικότερα στον εργασιακό χώρο. Σαφώς. Και συγγνώμη για την διακοπή. Και να μας πείτε και τη δική σας άποψη, αν πιστεύετε ότι το περιβάλλον κάνει τη γυναίκα πιο ανασταλτική ή αν η ίδια πολλές φορές φοβάται να διεκδικήσει κάτι περισσότερο για εκείνη εργασιακά. Σαφώς και η θέση της γυναίκας στη σύγχρονη εποχή βρίσκεται σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο, όχι όμως ικανοποιητικό, όχι εκεί που θα έπρεπε να βρίσκεται. Ας μιλήσω καταρχήν, να μου επιτραπεί να μιλήσω ως Ελληνίδα πολίτης, πέρα από την αστυνομική μου ιδιότητα, ως γυναίκα. Θα συμφωνήσω με την κυρία Καφετζή. Σε όλες τις ώρες εκφάσεις της καθημερινότητας παρατηρείται αυτή η διάκριση μεταξύ των δύο φύλων και στον ιδιωτικό τομέα, όπως προείπε, με τις χαμηλές αποβλαβές για την ίδια θέση εργασίας, παρόλο που είναι το ίδιο αποτελεσματική μαζί με τον άντρα. Και στις υπόλοιπες όμως εκφάσεις της καθημερινότητας. Ας μιλήσουμε για τη δημόσια σφαίρα, στα πάνελ, η οποία παρτίζεται από άντρες ως επιτοπλίστων ομιλητές ή στην πολιτική, παρόλο την ύπαρξη ποσόστοσης. Οι γυναίκες, και χαίρομαι που η κυρία Καφετζή είναι μια τόσο δυναμική γυναίκα, παρατηρούμε όλο και συνεχώς αυξάνεται βέβαια ο αριθμός, αλλά δεν είναι ικανοποιητικός και δεν είναι ανάλογος των πολιτικών οι οποίοι υπάρχουν σήμερα. Ας πούμε για την υπουργοποίηση της κυρίας Γεροβασίλη και της κυρίας Παπακώστα, η οποία αποτέλεσε μεγάλη είδηση. Και αυτό γιατί ήταν γυναίκες, δεν έγινε ανάλογος ντόρος, θα μπορούσα να πω, ας μου επιτραπεί η έκφραση, με προγενέστερους προκάτοχους τους. Λοιπόν, όλα αυτά δείχνουν ότι υπάρχει μια βαθιά προκατάληψη ριζωμένη στην ελληνική κοινωνία, μια προκατάληψη η οποία πρωτίστως την εστερνίζεται η Ελληνίδα γυναίκα, η οποία αντιλαμβάνεται τον εαυτό της. Και εγώ αυτή την άποψη έχω. Αντιλαμβάνεται ως κύρια υπεύθυνη για την ανατραφή των παιδιών της, ως κύρια υπεύθυνη για την ανάληψη των οικογενειακών υποχρεώσεων που μπορεί να έχει. Ας αναφερθώ όμως και στο επάγγελμά μας, σαφώς υπάρχει η ελληνική αστυνομία, είναι ένας ζωντανός οργανισμός, έτσι. Κομμάτι της κοινωνίας, ακριβώς. Σίγουρα υπάρχουν νόμοι οι οποίοι προστατεύουν και προασπίζουν την αρχή της ισότητας των δύο φύλων. Έτσι. Σίγουρα τηρείται και σε όλο το δημόσιο τομέα. Όμως θα έλεγα ότι υπάρχει μια κεκαλυμμένη διάκριση η οποία παίρνει τη μορφή πολλές φορές μη τοποθέτησης, θα μπορούσα να πω, γυναικών σε θέσεις ευθύνης, δηλαδή σε νευραλγικές θέσεις. Ενώ φαινόμαστε ανεκτικοί στο θέμα της προώθησης γυναικών, όπως είπατε υπάρχει ένας φόβος, μια προκατάληψη απέναντι. Ακριβώς. Μάλιστα. Κυρία Γιαννάκου, έρχομαι σε εσάς και θα μείνω λίγο και σε αυτό το κομμάτι της ψυχολογίας ενός κοριτσιού που μεγαλώνει από μια γυναίκα και θα έχετε ζήσει αυτές τις ηλικίες, τουλάχιστον τις ηλικίες της εφηβείας μέσα από την Προεδρία σας στην Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων. Αλλά θα ήθελα να μου πείτε κι εσείς πώς βλέπετε να αντιμετωπίζει η κοινωνία τις πρωτοβουλίες γυναικών και μάλιστα στην πολιτική, γιατί κι εσείς καλείστε τώρα να διεκδικήσετε την ψήφο των συμπολιτών σας. Βεβαίως. Σίγουρα το οικογενειακό περιβάλλον και η νοοτροπία με την οποία μεγαλώνουμε τα παιδιά είναι οι βάσεις τις οποίες στηρίζονται και με τις οποίες θα πορευτούν.
Είναι θέμα νοοτροπίας της ελληνικής κοινωνίας που πρέπει σιγά... υπάρχει βελτίωση αναμφισβήτητα, δεν μπορούμε να το αρνηθούμε. Σίγουρα υπάρχουν όμως πολλά περιθώρια βελτίωσης ακόμη. Όσον αφορά τη γυναίκα στην κοινωνία, στην εργασία, να αναφερθώ λίγο στην πολιτική, μια και είμαστε και δύο υποψήφιες πολιτική εδώ στο πάνελ. Πράγματι, είναι πολύ μικρή η εκπροσώπηση της γυναίκας στην πολιτική. Αν σκεφτούμε ότι το μεγαλύτερο εκλογικό σώμα το αποτελούν οι γυναίκες. Mm-hmm. Είναι περισσότερες οι γυναίκες που ψηφίζουν από τους άντρες. Σωστή παράμετρος. Παρ' όλα αυτά, υποαντιπροσωπεύονται στην πολιτική και κυρίως δεν λαμβάνουν μέρος στα κέντρα χάραξης πολιτικής και σοβαρών αποφάσεων, στα πολύ ψηλά κλιμάκια. Ναι, όπως είπε και η κυρία Καφετζή. Ναι, όπως είπαμε και πριν. Αυτό γιατί συμβαίνει. Και φυσικά υπήρξε και η αναγκαιότητα της ποσόστασης, όπως αναφέραμε και πριν, το 1 τρίτο να εκπροσωπείται το κάθε φύλο τουλάχιστον στο σύνολο των υποψηφίων. Γιατί η γυναίκα διαφορεί, γιατί η γυναίκα δεν ενδιαφέρεται για τα κοινά, γιατί δεν θέλει να μπει σε αυτό το πολιτικό στίβο. Γιατί τελικά, τι πιστεύετε? Γιατί πιστεύω ότι υπάρχουν κάποια στερεότυπα τα οποία καλά κρατούν. Λίγο πολύ έχουμε ταυτίσει την πολιτική με την ανδρική εξουσία. Είναι πολύ δύσκολο όλο αυτό να το ανατρέψουμε. Θέλει πολλή δουλειά, πολύ χρόνο και θέλει καθημερινή απόδειξη από τις γυναίκες ότι μπορούν να το καταφέρουν. Πολύ σωστά. Επίσης, να πούμε και αντικειμενικές δυσκολίες. Μια γυναίκα έχει δεκάδες ρόλους στους οποίους πρέπει να ανταποκριθεί, σωστά και αν προσθεθεί ένας ρόλος επιπλέον, όπως αυτό της πολιτικού, που είναι ένας χώρος και ανταγωνιστικός, αλλά και που θέλει πάρα πολύ ενέργεια, πάρα πολύ χρόνο για να μπορέσεις να ανταποκριθείς και πολλή δουλειά σε αυτό που θες να κάνεις, πραγματικά ίσως θα χρειαστεί να αφήσεις κάτι πίσω. Ναι, και αυτό είναι πολύ δύσκολο. Είναι ένα δίλημα μεγάλο πολλές φορές για τη γυναίκα. Και ακόμη να πω ότι και σε αυτό που αναφερθήκατε, κυρία Μίτσια, πριν, πολλές γυναίκες φοβούνται να μπουν στο στίβο της πολιτικής, γιατί να μην εκτεθούν, να μην λιδωρηθούν. Δεν είναι και τόσο θετικό όλο το περιβάλλον, κυρίως στην κεντρική πολιτική σκηνή, γιατί στην τοπική αυτοδιοίκηση τα πράγματα αλλάζουν, είναι πιο ζεστά και γι' αυτό το λόγο έχουμε και πιο πολλές γυναίκες υποψήφιες για τις τοπικές εκλογές. Κυρία Καφετζή, όμως, είπε κάτι σωστό η κυρία Γιαννάκου μόλις, ότι είμαστε πολλές οι γυναίκες, οπότε υπάρχουν πολλές γυναίκες ψηφοφόροι. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι εύκολη η εκπροσώπηση αυτών των ψηφοφόρων από ένα γυναικείο πρόσωπο. Λοιπόν, θα σας πω εγώ τι έχω ακούσει. Είναι λίγο ξύμορο, είναι λίγο περίεργο. Λοιπόν, και οι γυναίκες, και τι σου λένε? Έχω 4 σταυρούς. Λες, ναι, έχετε 4 σταυρούς. Και η συνέχεια είναι, ωραία, εγώ ψηφίζω μία γυναίκα. Γιατί? Και αυτό το ακούμε από γυναίκες. Άρα, αν η γυναίκα στους 4 σταυρούς επιλέγει μία γυναίκα, οι άντρες τι επιλέγουν? Το έχω απορία. Σωστά. Άρα είναι πολύ απλό πώς βγαίνουν τόσο χαμηλά τα νούμερα των γυναικών. Εμείς οι ίδιες δηλαδή δεν δίνουμε προβάδισμα. Είναι αυτό στο που σας είπα, ότι εμείς πρέπει να πιστέψουμε στη γυναίκα. Μάλιστα. Να βλέπουμε την άλλη τη γυναίκα και να λέμε μπράβο. Να τρέξεις, να ασχοληθείς, να με αντιπροσωπεύσεις. Οπότε πρέπει να αυξηθούν οι γυναίκες που θα εμπνεύσουν τις υπόλοιπες γυναίκες και θα αποδείξουν ότι και μία γυναίκα μπορεί να έχει την ίδια δυναμική με έναν άντρα. Και να ξεπεράσουμε λίγο τη φοβία ότι ο άντρας έχει τα ενία και τα στερεότυπα. Ότι σε σκληρούς χώρους όπως η πολιτική, γιατί δεν είναι ένας μαλακός χώρος, ένας εύκολος χώρος και θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό, ή στις επιχειρήσεις, στα υψηλά κλιμάκια των επιχειρήσεων, χρειάζονται άντρες οι οποίοι έχουν δυναμισμό και υπεροχή. Το οποίο είναι ένας μύθος. Γιατί φυσικά και υπάρχουν ικανοί άντρες, είπαμε, βέβαια, και αυτό δεν αμφισβητείται. Οι γυναίκες αναλαμβάνουμε τόσους ρόλους. Από αυτό και μόνο αποδεικνύουμε τις ικανότητές μας. Ακριβώς. Πόσο καλά μπορούμε να οργανώσουμε τη ζωή μας, παράλληλα την οικογένεια, τη δουλειά μας. Υπάρχουν οργανωτικές ικανότητες. Ναι, άρα καταλαβαίνετε ότι ό,τι και να αναλάβει μια γυναίκα, θα μπορέσει να το φέρει εις πέρας. Κυρία Σημεωνίδου, θα ήθελα να μου πείτε την άποψή σας. Θεωρείτε όμως ότι σε όλη αυτή την ανασταλτική λειτουργία των γυναικών παίζει καθοριστικό ρόλο η επιλογή της μητρότητας? Δηλαδή το δίλημα οικογένεια, παιδί, μητρότητα ή καριέρα.
Σαφώς. Αλλά πριν, συγγνώμη, να συμπληρώσω κάτι που λέγαμε και με τη συνδικαλιστική μου ιδιότητα, αυτό γίνεται φανερό και εκεί. Βεβαίως. Γιατί και εκεί υπάρχει προκατάληψη ότι οι γυναίκες δεν μπορούν να τα καταφέρουν. Δεν μπορούν να τα καταφέρουν το ίδιο ικανοποιητικά μαζί με τους άντρες. Εκεί στην συνδικαλισμό είμαστε, αποτελούμε μειοψηφία. Οι γυναίκες είναι πάρα πολύ λίγες. Αυτό είναι ένα τεράστιο λάθος. Εγώ γνωρίζω πολλές συναδέλφεις οι οποίες έχουν και θέση και άποψη για τα τεκτενόμενα και πολύ περισσότερο έχουν τη θέληση να διεκδικήσουν για να βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας των συναδέλφων. Παρ' όλα αυτά δεν βλέπετε εκπροσώπηση στο συνδικαλιστικό. Αποτελούμε δυστυχώς μειοψηφία. Αποτελούμε μειοψηφία, δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Όσον αφορά για τη μητρότητα, είναι ακριβώς αυτό που είπα και προηγουμένως. Οι γυναίκες μεγαλώνουμε. Αντιλαμβάνοντας τον εαυτό μας ότι είμαστε κυρίες υπεύθυνες, κυρίως υπεύθυνες για την ανατροφή των παιδιών, βεβαίως μπορούμε να τα συνδυάσουμε, να αναλάβουμε όλους αυτούς τους ρόλους ικανοποιητικά. Σαφώς δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε και τη συμβολή του άντρα. Εννοείται ότι συμβάλλουν και αυτοί στο μέγιστο βαθμό, το ίδιο ικανοποιητικά και κυρίως υπάρχει ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα όσον αφορά τη σύζευξη των δύο φίλων και των δύο ρόλων. Δύο ρόλων μέσα στην οικογένεια. Βέβαια. Δεν πρέπει κανένας, δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε και τη συμβολή του άντρα και της γυναίκας. Σε καμία περίπτωση. Και ούτε την αξία του, ούτε τη συμβολή του. Κυρία Γιαννάκου, θα μείνω λίγο ακόμη σε αυτό το κομμάτι, γιατί κι εσείς από την εμπειρία σας έχετε μιλήσει με πάρα πολλές μητέρες, γυναίκες μητέρες. Και θα ήθελα να μου πείτε την άποψή σας για το πώς έχουν ζυγίσει και πώς έχουν καταφέρει να ισορροπήσουν οι γυναίκες στην μητρότητα με την επαγγελματική πορεία προς την καριέρα όμως, γιατί είναι κάτι διαφορετικό από το έχω μία οκτάωρη απασχόληση, από το να έχω αναλάβει ένα πολύ δυνατό πόστο με πολλές απαιτήσεις και να πρέπει εκεί να αποδείξω την αξία μου. Ναι. Είναι κάτι πολύ πιο σύνθετο. Ναι. Θα πω κάτι που ίσως φανεί υπερβολικό. Θεωρώ τις γυναίκες εργαζόμενες μητέρες ήρωες, γιατί έχουν να αντιμετωπίσουν καθημερινά πολλαπλά ζητήματα μόνες τους, τις πιο πολλές φορές, μαζί με τους συζύγους βέβαια πάντα, αλλά υπάρχουν και θέματα που η γυναίκα τα αναλαμβάνει από μόνη της εκ των πραγμάτων και είναι πάρα πολύ δύσκολο πραγματικά. Η προσπάθεια είναι πολύ μεγάλη, το άγχος πολύ μεγάλο και εκεί που θα ήθελα να σταθώ περισσότερο είναι στο γεγονός ότι η γυναίκα κάποια στιγμή νιώθει τύψεις και ενοχές αν δώσει παραπάνω χρόνο στην καριέρα και της. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα, μια αλήθεια. Ναι, στις δουλειές που έχει έξω από το σπίτι για να ανταπεξέλθει στα εκεί καθηκοντά της. Οπότε νιώθει ότι μειώνει χρόνο από τα παιδιά της, μειώνει χρόνο από την οικογένειά της και αυτό πραγματικά είναι ένα πολύ μεγάλο βάρος. Τώρα, πώς θα ισορροπήσει όλο αυτό? Γίνεται. Γίνεται. Αν υπάρχει βοήθεια από τον κατεξοχήν σύμμαχό της που είναι ο σύζυγος, πολύ σημαντικό, όλα μπορούν να γίνουν. Πολύ σημαντικό και με βοηθάτε. Ναι, και αν μου επιτρέπετε να κάνω έτσι ένα σχόλιο, θα ήθελα να σας πω η προσωπική μου εμπειρία. Εγώ έγινα μητέρα όταν ήμουν 20 χρονών. Α, πολύ νέα. Ήμουνα ήδη στο πανεπιστήμιο. Είχα παντρευτεί με το σύζυγό μου σχεδόν αμέσως μόλις τελείωσα το σχολείο και μετά από λίγα χρόνια ήμουν έγκυος στο τελευταίο έτος. Η αντιμετώπιση ήταν όλων ότι τώρα πάει το πανεπιστήμιο, θα το παρατήσεις. Από την αντίδρασή μου τελείωσα πρώτη στο έτος. Έκανα το μεταπτυχιακό μου, ήμουνα με το παιδί μου, το μεγάλωσα και θεωρώ ότι δεν με σταμάτησε πουθενά αυτό. Απ' την άλλη, είχα τη βοήθεια μιας πολύ καλής μητέρας που ήταν δίπλα μου. Πάντοτε. Δεν ξέρω πώς θα τα κατάφερνε να βέβαια η ζωή μιας γυναίκας όταν έχει και την στήριξη μιας άλλης γυναίκας. Μιας άλλης γυναίκας. Και δι' της μητέρας της. Και βέβαια και ο σύζυγος όμως. Για όλο αυτό που έχετε καταφέρει. Γιατί δεν είναι εύκολο να περνάς και τα στάδια της ορίμανσης παράλληλα με ένα παιδί. Ναι. Και συν να θέλεις να φτάσεις και τα δικά σου όνειρα να καταξιωθείς, να πετύχεις. Αλλά υπήρχε μια κοινή πορεία. Κάποια στιγμή έλεγα μεγαλώνω μαζί με το γιο μου. Και ήταν αλήθεια. Βέβαια, έχω και είχα ένα σύζυγο που σε όλα αυτά ήταν δίπλα και συμμεριζόταν. Και καταλάβαινε ότι ο ρόλος μου δεν είναι να έχω μία η ώρα έτοιμο το φαγητό, να είναι όλα προετοιμασμένα από εμένα. Αλλά ήξερε ότι θα βοηθήσει και θα συμμετάσχει στην κοινή πορεία και στον κοινό αγώνα που δίνουμε. Και αν θέλετε, αυτό θα ήταν και το μήνυμά μου στις γυναίκες. Γιατί έχουμε και ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα δημογραφικό. Θα έλεγα να τολμήσουν, να κάνουν παιδιά και όλα θα τα καταφέρουν. Αρκεί να υπάρχει θέληση και στόχος.
Και σίγουρα ένας καλός σύντροφος δίπλα. Βέβαια, βέβαια. Και θα δούμε και το ρόλο του άντρα στη σύγχρονη εποχή δίπλα σε μια πολύ δυναμική γυναίκα. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε και τι προσφέρει ο σύντροφος σε όλο αυτό. Το άλλο φύλλο, το αρσενικό. Όμως θα ήθελα να επανέλθουμε λίγο στο συμβολισμό της ημέρας της γυναίκας και να μην ξεχνάμε αυτό που είπαμε και στην αρχή της συζήτησης, ότι έχουν δοθεί πραγματικές μάχες κάποτε για να μπορέσει η γυναίκα να καταξιωθεί και να διεκδικήσει την ισότητα μεταξύ της ίδιας και των ανδρών. Γι' αυτό θα ήθελα, κυρία Σημεωνίδου, να μου πείτε αν τελικά πιστεύετε ότι μετά από όλους αυτούς τους αγώνες η γυναίκα έχει καταφέρει να βιώσει την ισότητα σε όλα τα επίπεδα της καθημερινότητας και αν έχει καταφέρει να αποκτήσει το σεβασμό από το ανδρικό φύλο. Σαφώς δεν συζητείται η θέση της γυναίκας στη σήμερα στη σύγχρονη εποχή. Σαφώς είναι και σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο. Σαφώς παρατηρούνται πολλές διακρίσεις κατά της, όμως σίγουρα αντιμετωπίζει το σεβασμό. Θα λέγαμε όχι σε όλες τις εκφάνσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας. Πάντως έχουν γίνει βήματα. Στο μεγαλύτερο ποσοστό. Έχουν αλλάξει πολλά. Ο αγώνας ο οποίος είχε καταβάλει διαχρονικά έχει αποφέρει καρπούς. Βέβαια, αυτός ο αγώνας δεν θα πρέπει να είναι αγώνας της γυναίκας. Της κάθε γυναίκας. Πρέπει να είναι αγώνας της κοινωνίας. Μια κοινωνία ενεργών πολιτών, οι οποίοι θα αγωνίζονται να βάλουν τέλος σε τέτοιες διακρίσεις. Γιατί ο σεξισμός, ο καθημερινός σεξισμός, δεν μπορεί να τερματιστεί μόνο από την επιβολή νόμων. Πρέπει να είναι μια δράση ανθρώπων στην καθημερινότητα από όλους. Αλλαγή κουλτούρας βασικά θα πρέπει να διεκδικήσουμε. Κυρία Γιαννάκου, θα ήθελα την άποψή σας. Έχει αλλάξει η κουλτούρα των Ελλήνων και των Ελληνίδων? Ναι, έχει να μιλήσουμε αλλάξει. Πρώτα για τη χώρα μας. Ναι, ναι, έχει αλλάξει. Υπάρχουν πολλές διαφορές τα τελευταία χρόνια. Από το 1983 που και θεσμοθετικά άλλαξε το οικογενειακό δίκαιο, οπότε και τυπικά η ισότητα των δύο φύλων κατοχυρώθηκε, όπου η γυναίκα μπορεί και κρατάει το επιθετό της, καταργήθηκε ο θεσμός της πρίκας, τα παιδιά και εκτός γάμου έχουν τα ίδια δικαιώματα με τα παιδιά εντός γάμου και πάρα πολλές άλλες ρυθμίσεις οι οποίες βοήθησαν την καθημερινότητα της γυναίκας και στα νομικά τα τυπικά πλαίσια. Και στην πραγματικότητα όμως οι γυναίκες αποδεικνύουν καθημερινά το τι μπορούν να καταφέρουν και με βάση αυτό και τους αγώνες που δίνουν κάθε μέρα καταφέρουν και στέκονται και ισορροπούν σε ένα ανδροκρατούμενο ακόμη περιβάλλον. Είναι έτσι, κυρία Καφετζή, είναι ανδροκρατούμενο το περιβάλλον? Δυστυχώς είναι. Είναι ακόμα ανδροκρατούμενο. Και θα δούμε ότι οι γυναίκες έχουν υποστεί αρκετές συνέπειες κάποιες φορές ή ακόμα τους κάνουν λίγο πιο δύσκολο το δρόμο τους και επεισόδια βίας. Δηλαδή είτε είναι σεξουαλική βία, είτε είναι σεξουαλική παρενόχληση. Η λεκτική βία. Η λεκτική βία. Βία. Ναι, και αυτό είναι κάτι που σίγουρα μας στενοχωρεί και βλέπουμε και το τελευταίο κίνημα γυναικών που έγινε το Me Too μετά από τον σκηνοθέτη που είχαν βγει και άρχισε μετά από την πρώτη καταγγελία βγαίνανε πόσες κυρίες, οι οποίες κάποιος θα πει, μα καλά, και τι ήτανε, μικρές. Ήταν οι συνθήκες τέτοιες που ίσως κάποιες γυναίκες πέφτουν σε αυτή την παγίδα, ότι για να μπορέσουν να προχωρήσουν πρέπει να δώσουν κάτι άλλο σαν αντάλλαγμα. Στον αντίποδα βέβαια, και αυτό το απευθύνω και στις τρεις, υπάρχουν οι άντρες που σέβονται απεριόριστα το γυναικείο φύλο και μπορούν να ανεκτούν και να δεκτούν, ας μην πω τη λέξη ανεκτούν, μπορούν να δεκτούν χωρίς καμία πίεση και χωρίς κανένα κόμπλεξ κατωτερότητας, επιτρέψτε μου τον όρο, μία δυναμική γυναίκα δίπλα τους, αναγνωρίζοντας ότι μπορεί να προσφέρει το κάτι παραπάνω στο σύνολο για να προχωρήσει μια ομαδική δουλειά. Θα ήθελα, κυρία Γιαννάκου, να μου πείτε και εσείς την αίσθησή σας για αυτή την κατηγορία ανδρών, γιατί δεν θέλω να ξεχνάμε ότι υπάρχουν αυτοί οι άνδρες που έχουν κάνει βήματα μπροστά. Φυσικά και υπάρχουν και ευτυχώς που υπάρχουν, γιατί βοηθούν τις γυναίκες και οι γυναίκες οι οποίες είναι σύζυγοι και μητέρες και βλέπουμε ότι μπορούν και έχουν μια εξέλιξη και στην προσωπική τους ζωή και στην οικογενειακή τους και στην επαγγελματική τους καταξίωση, σίγουρα έχουν έναν άνθρωπο πίσω, ο οποίος αναγνωρίζει,
την προσπάθειά τους και στέκεται καθημερινά και τις βοηθάει δίπλα τους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γι' αυτό εμείς οι μαμάδες να μεγαλώνουμε τα αγόρια μας δίνοντάς πάρα πολύ τους σημαντικό. Αρχές. Και σας υπενθυμίζω ότι απόψε τιμούμε τις γυναίκες, καθώς στις 8 Μαρτίου ήταν η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Έχουμε μείνει σε ένα πολύ σημαντικό σημείο της κουβέντας μας και κυρία Καφετζή, θα συνεχίσω με εσάς. Είχαμε ξεκινήσει πριν το διάλειμμα να αναφερόμαστε στους άνδρες, εκείνους που αναγνωρίζουν την αξία των γυναικών και τις δέχονται χωρίς κανένα πρόβλημα δίπλα τους σε υψηλά κλιμάκια, σε υψηλές θέσεις, με απαιτήσεις. Θα ήθελα λοιπόν να δούμε και την πλευρά αυτή στο ζήτημα. Σίγουρα υπάρχουν τέτοιοι άντρες και σας είπα, πρώτο παράδειγμα είναι ο δικός μου ο σύζυγος, ο οποίος με πολύ χαρά δέχεται ότι είμαι δίπλα του και βγαίνω δυναμικά προς τα έξω, έχοντας βέβαια και εκείνο το δικό του ρόλο. Σαφώς. Σε έναν άλλο τομέα, σε έναν άλλο χώρο. Απλώς ότι εγώ με αυτό που κάνω ακούγομαι, φαίνομαι, αγωνίζομαι, ίσως διεκδικώ βέβαια λίγο παραπάνω. Σίγουρα υπάρχουν. Το θέμα είναι, αυτό είναι το φυσιολογικό, είναι η πλειοψηφία, είναι η μειοψηφία. Εγώ θεωρώ αυτό ότι δυστυχώς δεν είναι η πλειοψηφία. Είναι. Μάλιστα. Αλλά επανέρχομαι και ξαναλέω και τονίζω και για όσους μας ακούνε ότι η γυναίκα πρέπει να στηρίξει τη γυναίκα. Εκεί είναι που θα κάνουμε τη διαφορά. Πολύ σημαντικό. Όχι θέμα από τον άντρα. Δεν ναι περιμένουμε από τους εμείς οι ίδιες πρέπει να δώσουμε προβάδισμα στις γυναίκες. Βεβαίως. Και όταν θα ακούσω να μου πει η κυρία, εγώ στο ψηφοδέλτιο θα βάλω 3 σταυρούς σε γυναίκες και 1 σε άντρες, σημαίνει ότι κάποια αλλαγή έχει αρχίσει να γίνεται. Πολύ σημαντικό. Θα ήθελα, κυρία Σημεωνίδου, να ακούσω και εσάς να μου πείτε ποια είναι η δική σας αίσθηση. Είναι περισσότεροι άντρες που δέχονται την εξέλιξη μιας γυναίκας ή λιγότερη τελικά, πιστεύω, από αυτό που θα θέλαμε. Ότι με το πέρασμα των χρόνων αυτό αλλάζει, η νοοτροπία αλλάζει. Περισσότεροι άντρες αρχίζουν να δέχονται ότι οι γυναίκες μπορούν να βγουν έξω στην κοινωνία, να διεκδικήσουν θέσεις οι οποίες ίσως να είναι και στην ελληνική αστυνομία ακόμα. Βλέπουμε ότι οι γυναίκες αναρριχώνται σε υψηλές βαθμίδες ιεραρχίας. Βέβαια, για να μιλήσω και για το δικό μου χώρο, ίσως αντιμετωπίζονται και με δυσπιστία αυτές οι γυναίκες. Γιατί, ξέρετε, γιατί και το δικό σας επάγγελμα έχει μια ιδιαιτερότητα. Έχει ταυτιστεί, θα λέγαμε, κυρίως με τον αντρικό πληθυσμό. Γιατί βεβαίως για πολλά χρόνια, στα πρώτα χρόνια, υπηρετούσαν μόνο άντρες, όπως και τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας. Λιμενικό, πυροσβεστική, ο στρατός. Οι γυναίκες είναι μειοψηφία, αλλά όμως εκτελούν τα καθήκοντά τους, με τον ίδιο άριστο τρόπο και είναι το ίδιο αποτελεσματικές. Ίσως και στη δική σας περίπτωση είναι και θέμα εκπαίδευσης κάποια πράγματα. Δηλαδή, αν μια γυναίκα δεχτεί να πάρει μέρος στην εκπαίδευση που επιτάσσει η υπηρεσία της, αν βγάλει εις πέρας αυτή την αποστολή, μπορεί άνετα να μετρηθεί, να το πούμε έτσι απλά, με τους άντρες. Ο Έλληνας αστυνομικός, είτε γυναίκα είτε άντρας, λαμβάνουν την ίδια εκπαίδευση και είναι το ίδιο αποτελεσματικοί στα καθήκοντά τους και δεν παρουσιάζουν καμία διαφορά στην εκτέλεση βεβαίως των καθηκόντων τους. Συμφωνώ απόλυτα και νομίζω συμφωνούν και όσοι μας παρακολουθούν. Να δούμε λίγο το κοντράστ των πολιτισμένων δημοκρατικών κοινωνιών, που θεωρώ ότι είναι και η Ελλάδα, σε σχέση, έτσι είναι, όχι θεωρώ, οι αναπτυσσόμενες είναι οι αναπτυγμένες χώρες, αλλά στην άλλη πλευρά έχουμε και χώρες λιγότερο αναπτυγμένες και εκεί νομίζω ότι οι γυναίκες υφίστανται σε καθημερινή βάση ανισότητα σε μεγάλα μεγέθη, κυρία Γιαννάκου. Ναι, βεβαίως. Να πούμε ότι ο δυτικός κόσμος ο λεγόμενος, η Ευρώπη, με πρωταγωνιστές στις σκανδιναβικές χώρες, πραγματικά σέβονται τη γυναίκα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η ισότητα των δύο φύλων γίνεται πράξη σε όλα τα επίπεδα. Βεβαίως υπάρχουν και χώρες και στην Ευρώπη που επιδέχονται βελτίωση, όπως και παντού σε όλους τους τομείς. Στις λιγότερο όμως αναπτυσσόμενες χώρες συναντάμε, αντιμετωπίζουμε, βλέπουμε, μαθαίνουμε ότι οι γυναίκες βιώνουν την βία, τη φτώχεια, τον εξευτελισμό πολλές φορές. Η ανθρώπινη ζωή, η γυναικεία ζωή έχει μηδαμινή αξία σε κάποιες κοινωνίες από είναι αυτές. Δεν μιλάμε για σεβασμό της προσωπικότητας της γυναίκας. Είναι πραγματικά συγκλονιστικά αυτά που μαθαίνουμε από κάποιες χώρες.
Σε πολλές από αυτές εξηγείται όλο αυτό το φαινόμενο, οι περιορισμοί και οι διακρίσεις που γίνονται με βάση το θρήσκευμα που έχουν, λόγω του θρησκεύματος. Και αυτό παίζει καθοριστικό ρόλο σε κάποιες χώρες. Πιστεύω ότι η Ευρώπη, ότι οι δυτικές κοινωνίες θα πρέπει να σταθούν πάνω σε αυτό και στα πλαίσια που μπορούν, γιατί οι γυναίκες σε αυτές τις χώρες από μόνες τους είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσουν να το αντιμετωπίζουν το φαινόμενο. Πραγματικά η βία που ασκείται πάνω τους δεν τους αφήνει κανένα περιθώριο να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν. Δεν μιλάμε για δικαιώματα. Καταπατώνται οι ανθρώπινες, καθημερινές, η προστασία της γυναίκας δεν υπάρχει πουθενά, δεν έχει το δικαίωμα να κάνει τα αυτονόητα, τα απολύτως αυτονόητα. Τα απολύτως καθημερινά και αυτονόητα. Ναι, κυρία Καφετζή, δεν ξέρω, θα ήθελα την αίσθησή σας για το πώς μπορεί να βελτιωθεί με τα χρόνια σίγουρα και όχι μέσα σε λίγους μήνες ή ακόμα και σε λίγα χρόνια, αλλά στα πολλά χρόνια νομίζω ότι θα πρέπει με κάποιο τρόπο να διεκδικήσουμε εμείς οι γυναίκες των αναπτυγμένων χωρών κάτι για τις γυναίκες αυτών των υπολείπων χωρών. Τρίτοκοσμικών χωρών. Να δώσουμε ένα παράδειγμα, τι εννοούμε. Μιλάμε αυτό που είπατε για τα αυτονόητα, όπως στη Σαουδική Αραβία η γυναίκα δεν μπορεί να οδηγήσει αυτοκίνητο. Βεβαίως. Δεν μπορεί να περπατήσει στον δρόμο μόνη της. Δεν μπορεί να κάνει παρέα με άντρα που δεν είναι συγγενής της. Στην Αφρική, καθώς και σε κάποιες χώρες της Ασίας, κορίτσια, δηλαδή είναι... Εγώ ανατριχιάζω και μόνο που πάω να το πω. 4 έως 12 ετών θα υποστούν ακροτηριασμό των γεννητικών τους οργάνων. Αυτά είναι τραγικά. Και εμείς εδώ πέρα βέβαια μιλάμε, είναι σαν αντικείμενο. Είναι αντικείμενο η γυναίκα για αυτές τις χώρες. Και όντως οι γυναίκες των υπολείπων χωρών πρέπει να σταθούμε πλάι τους. Γιατί οι ίδιες το δέχονται. Δέχονται τη μοίρα τους. Ναι, γιατί δεν ξέρουν πώς είναι το διαφορετικό, δεν ξέρουν πώς είναι η άλλη πλευρά. Και μια-δυο φωνές μπορεί να ακούμε γυναικών από αυτές τις χώρες, οι οποίες ξεκινάνε έναν αγώνα. Εναντιώνονται. Και εναντιώνονται και να είναι μια-δυο φωνές απομονωμένες αυτές. Καταλαβαίνουμε. Ναι, και εξαφανίζονται. Είναι τραγικό και όντως πρέπει να σταθούμε δίπλα τους, να τις ενημερώσουμε, να μάθουν ότι έχουν δικαιώματα. Ξέρετε, μου έρχεται στο μυαλό η μεγάλη παρέλαση των 15.000 γυναικών το 1908, νομίζω ήταν, στη Νέα Υόρκη, όπου 15.000 γυναίκες είχαν κατέβει διεκδικώντας δικαίωμα ψήφου, καλύτερες συνθήκες εργασίας, κοινωνικά, οικονομικά δικαιώματα και το σύνθημά τους ήταν ψωμί και τριαντάφυλλα. Είναι οι λεγόμενες σουφραζέτες, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Και είναι τόσο ωραίο. Δηλαδή το ψωμί ήταν για να δείξουν ότι έχουν δικαιώματα μισολογικά, ισότητας και όλα τα σχετικά. Και το τριαντάφυλλο ήταν για να δείξουν ότι διεκδικούν μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Σε αυτές τις χώρες που μιλάμε δεν έχουν τίποτα. Ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Δεν έχουν ζωή. Πριν αλλάξουμε λίγο θέμα και μείνουμε φυσικά στη γυναίκα, αλλά πριν βάλουμε την παράμετρο της βίας, που είναι κάτι που θέλω να συζητήσουμε διεξοδικά, θα ήθελα, κυρία Σημεωνίδου, να κλείσουμε αυτό το κομμάτι των μη αναπτυγμένων χωρών, αυτών των πολύ δύσκολων χωρών για τη γυναίκα, και θα ήθελα και τη δική σας άποψη. Σίγουρα οι συνθήκες διαβίωσης της γυναίκας σε αυτές τις κοινωνίες είναι απάνθρωπες. Μιλάμε για απροκάλυπτα να καταπατώνται δικαιώματα και ελευθερίες. Απροκάλυπτα σίγουρα και κατάφορα. Σίγουρα η καθημερινότητά τους είναι απάνθρωπη. Οι γυναίκες δεν μπορούν να διαλέξουν καν το σύζυγό τους ή να χωρίσουν από αυτές. Και τα άλλα τα παράδειγμα, να παρακολουθήσουν δημόσια θεάματα. Ωστόσο και στις κοινωνίες τις πολιτισμένες, αυτές που διαβιούμε, τις δημοκρατικές, και σε αυτές παρατηρούνται μια άλλη μορφή καταπάτηση των δικαιωμάτων και της αρχής της ισότητας των φύλων. Δεν πρέπει να το παραγνωρίζουμε αυτό. Υπάρχει... Και θα το επαναφέρουμε σε πολύ λίγο το θέμα. Ακριβώς. Ακριβώς. Απλά ελπίζουμε ότι τα πράγματα θα γίνουν όλο και καλύτερα όταν υπάρχει μια καλή βάση. Πρέπει να υπάρξει δραστηριοποίηση οργανισμών και ενημέρωση σαφώς των πληθυσμών αυτών, αλλά κυρίως της νοοτροπίας, γιατί είναι βαθύτερα τα αίτια αυτά. Βέβαια. Είναι βαθύτερα κοινωνικά και ψυχολογικά τα αίτια. Να δούμε λοιπόν τη βία σε σχέση με τη γυναίκα, ακόμα και σε αυτές που ονομάζουμε, όπως είπαμε, δημοκρατικές, πολιτισμένες χώρες
και η Ελλάδα είναι μια τέτοια χώρα. Παρ' όλα αυτά και στη χώρα μας, δεν ξέρω κυρία Γιαννάκου, πιστεύετε ότι το θέμα της βίας, λεκτικής, ψυχολογικής, σεξουαλικής, που υφίσταται η γυναίκα, έχει δείξει εξέλιξη, και αν έχει περιοριστεί και το φαινόμενο γενικότερα. Κυρία Μίτζια, για τη βία θα μπορούσατε να κάνετε μια ολόκληρη εκπομπή κατά των γυναικών. Είναι ένα πολύ πολύ σοβαρό θέμα. Η βία κατά των γυναικών καλά κρατεί δυστυχώς και στην εποχή μας και στη χώρα μας. Και πολλές φορές η βία κατά των μητέρων μεταφέρεται και στη βία κατά των παιδιών τους. Η λεγόμενη ενδοοικογενειακή βία. Είναι μια επέσχυντη, κατάφορη καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν μπορούμε να μιλάμε για πολιτισμό, δεν μπορούμε να μιλάμε για ισότητα, για εξέλιξη, για ειρήνη, από τη στιγμή που δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το τόσο σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα. Θέλει χρήση άμεσης αντιμετώπισης από όλους μας. Mm-hmm. Η βία, η ψυχολογική, όπως είπατε, η σεξουαλική, η σωματική, η οικονομική βία. Πολλές γυναίκες που δεν έχουν πόρους, που δεν μπορούν να συντηρηθούν οι ίδιες και τα παιδιά τους, γίνονται αποδέκτες και οικονομικής βίας. Κρατώνται κατά κάποιο τρόπο μέσα σε ένα περιβάλλον υποχρεωτικά, γιατί δεν μπορούν, δεν έχουν τη δυνατότητα, δεν έχουν άλλη επιλογή. Το θέμα είναι ότι υπάρχει, καταγράφεται η βία κυρίως σε ηλικίες γυναικών από 14 ως 44 ετών. Είναι και αιτία θανάτου πολλών γυναικών και ακροτηριασμού και διαφόρων παθήσεων. Πρέπει να αντιμετωπιστεί πάρα πολύ σοβαρά από την πολιτεία, από τη δικαιοσύνη και φυσικά να γίνει κομμάτι και μέρος της ζωής όλων μας. Δηλαδή η μηδενική ανοχή πάνω σε αυτό είναι ένα πρώτο βήμα το οποίο πρέπει να κάνουμε όλοι για να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Πολύ σωστά. Κυρία Καπετζή. Να δώσουμε και στις γυναίκες τη δυνατότητα να μιλήσουν, να το φωνάξουν, να το πούν. Γιατί δεν το κάνουν τώρα, γιατί δεν νιώθουν την ασφάλεια να το κάνουν. Φοβούνται μήπως τους γυρίσει μπούμερανγκ που συμβαίνουν και αυτά τα φαινόμενα, όλο αυτό και γυρίσει εναντίον τους, εναντίον των ίδιων και των παιδιών τους. Και εδώ θέλω να σταθώ λίγο και στην πολιτεία και στους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης που θα πρέπει να πρωταγωνιστήσουν σε όλο αυτό, να πρωταγωνιστήσουν στο να μπορέσουμε να έχουμε μία πρόληψη πάνω σε αυτό το φαινόμενο και να αντιμετωπίσουμε με τις δομές των Δήμων, να αντιμετωπίσουμε τα περιστατικά αυτά, να βοηθήσουμε τη γυναίκα να νιώσει ασφάλεια, να μπορέσει να σταθεί στα πόδια της και όλοι μαζί να δούμε πώς θα δράσουμε απέναντι σε αυτό το τραγικό κοινωνικό φαινόμενο. Μας δίνεται και μια πολύ ωραία δυνατότητα να πάμε εκεί την κουβέντα στις πολιτικές παρεμβάσεις, κυρία Καφετζή. Νομίζω ότι και η πολιτεία πρέπει να νομοθετήσει και να εφαρμόσει τα νομοθετήματά της πάνω σε αυτό το ζήτημα. Πρέπει να εξελιχθούμε και πολιτικά επί του θέματος. Σωστά και συμφωνώ απόλυτα. Και, γι' αυτό και νομοθετικά. Και γυναίκες σαν εμάς που βρισκόμαστε εδώ πέρα, παίρνουμε το λόγο και κοιτάμε στα μάτια την τηλεθεάτρια που έχει υποστεί μια ενδοοικογενειακή βία και της λέμε ότι μη φοβάσαι, πήγαινε να βρεις τις σωστές δομές που υπάρχουν και ενημέρωσε ότι δέχεσαι βία μέσα στο σπίτι σου. Είτε είναι από τον άντρα σου, είτε είναι από κάποιον σύντροφο. Γιατί αυτή τη στιγμή, όπως είπε πολύ σωστά και η κυρία Γιαννάκου, είναι πάρα πολλές οι γυναίκες οι οποίες φοβούνται να βγουν να το πούν. Ίσως δεν ξέρουν ότι υπάρχουν δομές που μπορούν να το κάνουν και θα τις βοηθήσουν και θα σταθούν στο πλάι τους. Και φοβούνται ή το σύντροφο, το σύζυγο, που ασκεί βία επάνω τους, γιατί δεν ξέρουν την επόμενη αντίδρασή του, γιατί είναι κάτι που δεν γιατρεύεται. Αυτές οι γυναίκες πιστεύουν ότι είναι ένα περιστατικό που έτυχε. Συνήθως θα βάζουν με τον εαυτό τους ότι εκείνες τα έχουν προκαλέσει και ότι τους άξιζε αυτό που πάθανε. Λοιπόν, φίλες μας, δεν σας αξίζει αυτό που παθαίνετε, έτσι, και κοιτάω και το λέω κατάματα ότι δεν σας αξίζει, σε κανέναν άνθρωπο δεν αξίζει να ασκείτε βία επάνω του, ό,τι και να έχει συμβεί. Έτσι. Και ότι δυστυχώς οι άνθρωποι που θα ασκήσουν βία μία φορά είναι πάρα πολύ πιθανό ό,τι να ασκήσουν βία και δεύτερη και τρίτη. Σωστά. Και αν η γυναίκα ανέχεται τη βία, να είναι σίγουρη ότι αργότερα που θα γίνει μητέρα, την ίδια βία θα υποστεί και το παιδί της. Οπότε να μην το επιτρέψει, να το σταματήσει εγκαίρως. Ξέρετε ότι μία στις τρεις γυναίκες σε ηλικία
των 15 ετών έχει γίνει, έχει υποστεί σωματική ή σεξουαλική βία σε εμάς, στις ευρωπαϊκές χώρες, που μόλις πριν λίγο είπαμε ότι είμαστε πολιτισμένες, ναι, που είπαμε ότι έχουμε δικαιώματα και που είπαμε ότι εμείς μπορούμε να πάρουμε το αυτοκίνητό μας και να οδηγήσουμε. Και παρόλα αυτά, και όπου θέλουμε, να μιλήσουμε και με, να μιλήσουμε με όποιον θέλουμε. Παρόλα αυτά, από ηλικία 15 ετών έχουν δείξει έρευνες ότι μία στις τρεις γυναίκες. Το νούμερο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Μάλιστα. Ναι. Κυρία Σημεωνίδου, εσείς που υπηρετείτε και στην ελληνική αστυνομία και θα... Σίγουρα θα έχετε έρθει σε επαφή με τέτοια κρούσματα και τέτοιες εκδηλώσεις, τέλος πάντων, βίας. Θα ήθελα να μου πείτε πώς αντιλαμβάνεστε το όλο πρόβλημα και να μας δώσετε και μία αίσθηση για το αν έχουν βελτιωθεί τα ποσοστά της βίας που δέχονται οι γυναίκες ή αν έχει εκτροχιαστεί αυτή η κατάσταση. Καταρχήν να πούμε ότι υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο, στο οποίο αναφερόμαστε στο γεγονός της βίας, εκδηλώσεις, ναι, βίας. Λοιπόν, όμως παρατηρούνται ανεπάρκειες και ίσως αδυναμίες όσον αφορά τον ελεγκτικό μηχανισμό, ναι, να εντοπίσει τέτοιες συμπεριφορές και πολύ περισσότερο να επιβληθούν κυρώσεις, τις αντίστοιχες κυρώσεις. Πρέπει να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί. Πρέπει να γίνουμε ακριβώς πιο αποτελεσματικοί. Η βία των γυναικών είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο, σαφέστατα, έχει προεκτάσεις βαθιά κοινωνικές. Ωστόσο όμως, η βία των γυναικών, ψυχολογική, κοινωνική, οποιασδήποτε μορφή μπορεί να λάβει αυτή, θα πρέπει να καταγγέλλεται σε κάθε περίπτωση. Δοθεί σε ευκαιρία να πω ότι υπάρχει η τηλεφωνική γραμμή 15900 και το 100, το οποίο μπορούν να καλέσουν οι γυναίκες οι οποίες βιώνουν τη βία αυτή. Και όχι μόνο, και τρίτα πρόσωπα να καταγγείλουν. Mm-hmm. Εκεί υπάρχουν καταρτισμένοι ψυχολόγοι και κοινωνιολόγοι, οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν να βρουν τη δύναμη αυτές οι γυναίκες να καταγγείλουν αυτά τα περιστατικά. Βέβαια, γιατί πολλές δεν βρίσκουν καν τη δύναμη να φτάσουν μέχρι την καταγγελία. Ακριβώς. Να πεμπλακούν. Να πεμπλακούν από τον ακριβώς. Υπάρχουν δομές, υπάρχουν δομές από το κράτος, στο οποίο μπορούν να φιλοξενηθούν βραχής διαμονής, μπορούν να μείνουν, να ζητήσουν τη βοήθεια, κυρίως όμως να βρουν καταφύγουν τη ψυχολογική υποστήριξη να καταφέρουν να καταγγείλουν και να προχωρήσουν στο επόμενο βήμα. Μάλιστα. Να δούμε λίγο και τη σεξουαλική βία στους εργασιακούς χώρους. Κυρία Καφετζή, θα ξεκινήσω με εσάς. Τη σεξουαλική παρενόχληση εννοούσα, γιατί εν την ερήμη του λόγου μπερδεύτηκα. Να δούμε λοιπόν γιατί συμβαίνει η σεξουαλική παρενόχληση στους επαγγελματικούς χώρους. Πιστεύετε, κυρία Καφετζή, και θα το απαντήσουν και άλλες δύο κυρίες στο ερώτημα, ότι αυτός ο τρόπος είναι ο πιο αποτελεσματικός για να αποθαρρυνθεί μια γυναίκα και να σταματήσει την εξέλιξή της ή να υποτάσσεται, τέλος πάντων, σίγουρα, σε κάθε περίπτωση. Σίγουρα. Είναι πολλές οι γυναίκες οι οποίες παθαίνουν ένα σοκ την πρώτη φορά που έρχονται σε επαφή με μια σεξουαλική παρενόχληση, ακόμα με μια απειλή ότι για να παραμείνεις στη θέση σου πρέπει να συνεχίσεις με άλλο τρόπο. Ή για να πάρεις αυτή τη θέση πρέπει πάλι να ενδώσεις σε μια επιθυμία ενός κυρίου. Είναι ό,τι πιο ντροπιαστικό μπορεί να υπάρχει. Δηλαδή αυτό σίγουρα δεν θα έπρεπε να το καταγγέλουμε. Και σίγουρα σταματάει πολλές γυναίκες. Γιατί είναι ένα σοκ. Ξέρετε, όταν ξεκινάς, δεν το έχεις ποτέ αυτό στο μυαλό σου. Και ειδικά μια δυναμική γυναίκα που λέει έχω τα προσόντα, έχω τα πτυχία μου, έχω την πορεία μου. Και θα έρθει πρώτη φορά αντιμέτωπη σε αυτό που θα της πει ή έτσι ή αλλιώς. Βέβαια. Είναι πολύ δύσκολη η θέση. Είναι ένα σοκ. Οπότε εκεί πέρα είναι το θέμα πώς θα το αντιμετωπίσει. Ή φεύγει και αποσύρεται και λέει όχι, αυτός ο χώρος δεν είναι για μένα. Ναι, εγώ δεν μπορώ να το αντέξω. Ή προχωράει δυναμικά και χωρίς να ενδώσει. Μάλιστα. Με τρόπο που να είναι σαφής δηλαδή και να ξέρει και ο άλλος. Ναι. Με ποιον έχει να κάνει. Με ποιον έχει να κάνει και ότι δεν θα διστάσει αυτή την καταγγελία να τη βγάλει δημοσίως. Μάλιστα. Οπότε νομίζω ότι εκεί φρενάρει τα πάντα. Έτσι πρέπει να γίνεται κανονικά. Κυρία Γιαννάκου, πιστεύετε ότι ο άντρας εκμεταλλεύεται την υπεροχή του όταν μιλάμε, ας πούμε, για μια θέση εργασίας? Μπορεί να έχει μια θέση που να προείσταται, έτσι. Εκμεταλλεύεται αυτή τη δύναμη την επαγγελματική κάποιες φορές, στους επαγγελματικούς χώρους? Υπάρχουν περιπτώσεις που οι άντρες το εκμεταλλεύονται αυτό. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι και οι
σεξουαλική παρενόχληση στον εργασιακό χώρο γίνεται από άντρες που έχουν διευθυντικές θέσεις, είναι προϊστάμενοι των γυναικών, τις έχουν κατά κάποιο τρόπο στην εξουσία τους στον εργασιακό χώρο και γι' αυτό το λόγο το εκμεταλλεύονται και προσπαθούν, εκβιάζουν με αυτόν τον τρόπο. Είτε ότι μπορεί να χάσει τη δουλειά της, είτε ότι δεν θα μπορέσει να εξελιχθεί στα επόμενα στάδια ανέλυξης του εργασιακού της χώρου. Εδώ πρέπει να πούμε ότι και εδώ είναι μεγάλο το ποσοστό. Πολύ αυτό, μεγάλο. Ναι, πολύ μεγάλο το ποσοστό. Πολλά τα κρούσματα, πολλά τα κρούσματα. Είναι άκρως ταπεινωτικό για τη γυναίκα όταν συμβαίνει. Όπως είπε και η κυρία Καφετζή, παθαίνει σοκ η γυναίκα το πρώτο πράγμα. Και όλο αυτό σωματοποιείται κιόλας και βλέπουμε ότι υπάρχουν και ψυχολογικά και σωματικά προβλήματα στις γυναίκες που κατά εξακολούθηση στον εργασιακό τους χώρο, γιατί δεν θέλουν να χάσουν τη δουλειά τους, προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τον άντρα που τις παρενοχλεί σεξουαλικά. Θα ήθελα εδώ λίγο να πω ότι δεν μιλάμε για ένα κοπλιμέντο ή για ένα ενδιαφέρον ενός ανθρώπου απέναντι στο αντίθετο φύλλο. Μιλάμε για αυστηρό, που είναι ξεκάθαρο, φανερό και με σεξουαλικό περιεχόμενο πάντοτε. Και εδώ η λύση είναι μία. Πρώτα απ' όλα να υπάρχει μία βάση στην πολιτεία και στην κοινωνία για να στηρίξει αυτές τις γυναίκες με τις δομές που είπαμε και πριν, που υπάρχουν και αυτές, θέλουν βελτίωση ασυζητητή, αλλά θα πρέπει και η γυναίκα πάλι να το φωνάξει, να το πει, να το δημοσιοποιήσει, ακριβώς, να καταγγείλει τη σεξουαλική ακριβώς παρενόχληση. Ακριβώς αυτό θα ήθελα να ναι, και δούμε. Φυσικά και τη μηδενική ανοχή από εμάς πάλι. Έτσι είναι. Μα είναι και το κίνημα αυτό που έχει δημιουργηθεί, το Me Too, που είχαν ξεκινήσει, που είπαμε προηγουμένως, με τον σκηνοθέτη, ο οποίος περινοχλούσε σεξουαλικά, είχαν δώσει κάποιες πολύ γνωστοί ηθοποιοί και μετά όταν η καριέρα τους πια δεν τον είχαν ανάγκη, βγήκανε και αρχίσανε τις καταγγελίες και είδαμε ότι ήταν βροχή μία μετά την άλλη οι καταγγελίες αυτές. Θα ήθελα, κυρία Σημεώνη, να μου πείτε αν υπάρχουν καταγγελίες, μάλλον αν έχει αυξηθεί ο αριθμός των καταγγελιών, γιατί καταγγελίες ενδεχομένως να είχαμε πάντα πάνω στο θέμα της σεξουαλικής παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο. Οι καταγγελίες αυτές ανέκαθεν υπήρχαν. Σίγουρα αυξάνεται γιατί υπάρχει ενημέρωση, οι γυναίκες πλέον αντιλαμβάνονται διαφορετικά τον εργασιακό τους χώρο. Υπάρχει αυτή η τάση που είπε η κυρία Καφετζή, να έρχονται στην επιφάνεια ακόμα και συμβάντα γνωστών γυναικών. Ναι. Ακριβώς, και αυτά λειτουργούν και πρότυπο για την γυναίκα. Παίρνουν και θάρρος βλέποντας άλλες γυναίκες ότι τολμούν να πούνε τι έχουν βιώσει και καταλαβαίνουν πολύ περισσότερο ότι δεν είναι μόνες αυτό, ότι το έχουν βιώσει και άλλες. Οπότε όλο αυτό λειτουργεί θετικά στο να καταγγείλουν ανάλογες συμπεριφορές. Σίγουρα υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό το οποίο έχει βιώσει αυτή τη μορφή σεξουαλικής παρενόχλησης, την σεξουαλική, συνήθως από προϊστάμενους. Στην ελληνική αστυνομία μπορώ να πω ότι τέτοια φαινόμενα περιορίζονται, καθώς η διάθρωση και η δομή της αστυνομίας δεν αφήνει περιθώρια για τέτοιου είδους παρενοχλήσεις. Μάλιστα. Επειδή μας μένουν περίπου 4 λεπτά και φτάνουμε λίγο προς το τέλος της συζήτησής μας, θα ήθελα να γυρίσουμε το ενδιαφέρον και να εστιάσουμε ξανά στην μητέρα, στη γυναίκα μητέρα, στη γυναίκα σύζυγο και να δούμε εδώ και την γιαγιά σαν ρόλο γυναίκας. Να δούμε λοιπόν πώς ακριβώς εκφράζει η γυναίκα το συναισθηματισμό της και την ευαισθησία της σαν μητέρα και πώς αντιμετωπίζεται τελικά από την κοινωνία, από τον σύζυγο, από τον σύντροφο, από το περιβάλλον της. Κυρία Καφετζή. Κοιτάξτε, ο ρόλος της μητέρας, γιαγιάς, εγώ ήδη ανέφερα τη δικιά μου μητέρα που στάθηκε δίπλα μου όταν σε μια νεαρή ηλικία είχα τον γιο μου που τελείωνα τις σπουδές μου. Είναι πάρα πολύ σημαντικός και σίγουρα η κοινωνία την αγκαλιάζει και τη μητέρα και την γιαγιά. Το θέμα είναι να όχι μονάχα να μας αγκαλιάζουν ως μητέρες και ως μια στοργική και καλή γιαγιά, αλλά να υπάρξει, και μια ισότητα και σε όλα τα άλλα τα κοινωνικά επίπεδα. Και δυστυχώς ο Ευρωπαϊκός Δείκτης Ισότητας θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι μας έβγαλε στην τελευταία θέση. Με πρώτη λίγο τη Σουηδία το ως χώρα που αναγνωρίζει την ισότητα έμπρακτα. Έμπρακτα. Γιατί νομοθετικά υπάρχει ισότητα. Έχει κατοχυρωθεί και στην Ελλάδα και όλα τα δικαιώματα τα έχουμε. Αλλά αυτό είναι στα χαρτιά. Στην πράξη είναι το θέμα. Και στην πράξη δυστυχώς έρχεται ο Ευρωπαϊκός Δείκτης και μας λέει
έχουμε μάλιστα την τελευταία θέση. Δυσάρεστη η κλίμακα στην οποία είμαστε. Κυρία Γιαννάκου, ένα μήνυμα δικό σας για αυτούς τους ρόλους, τους πολύ σπουδαίους. Ναι. Να πω ανεκτήμητη αξία γιαγιάδες. Ειδικά στην ελληνική κοινωνία. Αναντικατάστατες, ευτυχώς που υπάρχουν. Μας βοηθάνε πάρα πολύ, αγαπούν τα εγγόνια τους αναμφισβήτητα. Βέβαια υπάρχει και μία έτσι διαμάχη για την ανατροφή των παιδιών, αλλά άλλος ο ρόλος της γιαγιάς, άλλος ο ρόλος της μαμάς. Να πούμε ότι αυτή η πολυπλοκότητα των ρόλων τους οποίους πρέπει να αντιμετωπίσει η γυναίκα, την έχουν φέρει στη θέση του να χρειάζεται τη βοήθεια της οικογένειας, είπαμε, και του συζύγου και της γιαγιάς, της στενής, του στενού οικογενειακού κύκλου, γιατί πρέπει να ανταποκριθεί στο να είναι καλή στην οικογένειά της, στο να μπορέσει να είναι μια ικανή μητέρα, να μπορέσει να έχει μια καταξίωση επαγγελματική, ευχαριστώ, να τα καταφέρει όλα αυτά ταυτόχρονα. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κυρία Σημεωνίδου, θα κλείσουμε με εσάς. Θα ήθελα ένα κοινωνικό μήνυμα προς τις γυναίκες από τη θέση που κατέχετε. Το μήνυμα που θέλω να πω στις γυναίκες είναι ότι τίποτα δεν χαρίζεται, τίποτα δεν κατακτάται. Θα πρέπει να καταβάλουμε προσπάθεια, να καταβάλουμε το προσωπικό μας αγώνα, προκειμένου να πετύχουμε ότι έχουμε την ισότητα των δύο φύλων μέσω από την αξιοπρέπειά μας, στο κράτος και στους άντρες, να επιδείξουν τον απαιτούμενο σεβασμό και την τον επιτούμενο σεβασμό και την αναγνώριση στο ρόλο, στους πολλαπλούς ρόλους που έχει αναλάβει η γυναίκα, και να πω ότι είμαστε ίσοι, αλλά διαφορετικοί, όχι οι ίδιοι. Αλληλοσυμπληρωνόμαστε. Έτσι. Είναι απαραίτητο. Και με αυτό το μήνυμα θα κλείσουμε. Πρέπει να αλληλοσυμπληρωνόμαστε τα δύο φύλλα και να τιμούμε τη γυναίκα και εμείς οι γυναίκες, αλλά και οι άντρες που είναι δίπλα μας. Και να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί άντρες που αξίζουν το σεβασμό μας και αξίζουν και συγχαρητήρια για τη στάση τους και τον ρόλο τους δίπλα σε πολύ δυνατές γυναίκες. Κυρίες και κύριοι, κάπως έτσι σήμερα, καθαρά Δευτέρα, θα σας καληνυχτήσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ που μείνατε κοντά μας και απόψε. Θα τα πούμε την επόμενη Δευτέρα, εδώ στις 7, ζωντανά, πάντα στο Blue Sky. Καλό σας βράδυ.